Hey, σήμερα θα σας μιλήσω για τους γονείς στο Facebook και συγκεκριμένα για τα είδη γονέων στο Facebook. Λίγο πολύ, όλοι κάναμε το λάθος όταν η μάνα μας είπε: θέλω να μου φτιάξεις Facebook. Και μετά από ατελείωτες μέρες παμάρισμα, είπαμε τελικά το ναι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζει ο εφιάλτης. Γιατί αν η μάνα σου είναι και άσχετη από υπολογιστές, αρχίζουν 1.000.000 κουλές ερωτήσεις. Πάμε να το δούμε. Αναγιώτη! Εγώ τώρα πώς κάνω φίλους. Θέλω να μου κάνεις τα χωρίτσια από τη δουλειά. Τι, πού πατάω τώρα για να τα βρω εγώ. Γράφεις το όνομά τους και πατάς προσθήκη στους φίλους. Οχ, δεν τα βρίσκω, πού ποταριμάδια. Πού είναι το αλφα. Τελείωσα. Τώρα πώς βλέπω ποιοι είναι μέσα. Τι πρέπει να κάνω για να το δω αυτό. Πλάγια δεξιά όσοι είναι με πράσινο. Δηλαδή τώρα η Δάφνη είναι ενεργή. Όχι, δεν έχει πράσινο, άρα δεν είναι μέσα. Μα ναι, αλλά εγώ θέλω να τη στείλω μήνυμα. Πώς θα το κάνω τώρα, τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Στείλ της το και θα το δείτε αν μπει. Όχι. Δεξί κλικ. Δεξί κλικ πού, πού δεξί κλικ, πού να κάνω δεξί κλικ. Στο link του συνδέσμου. Στα γράμματα πάνω από τη φωτογραφία. Α, οκ. Πρέπει να τα αφήσω. Ας υποθέσουμε ότι έχει περάσει καιρός και ότι έχει μάθει πλέον τα βασικά. Σε αυτό το σημείο θέλω λίγο την προσοχή σας. Σταμάτα να ξύνεις τα αυγίδια σου και δώσε λίγο προσοχή. Ναι, σε σένα μιλάω, στο δεξιά το παπάρα. Αριστερά κομπλέν. Αν βλέπεις το βίντεο μόνος σου, τι να σου κάνω. Ρε φίλε, χάλεσε το αστείο τώρα, με γάμισες. Μην κάνεις το λάθος να τη δεχτείς σαν φίλη. Πρόσεχε. Γιατί η μάνα σου νομίζει ότι το Facebook είναι σαν να σου μιλάει real life. Και θα βλέπεις post τύπου. Ζακέτα βάλε. Πάλι αγούρι το δωμάτιό σου. Καμιά δουλειά θα βρεις ποτέ ή όλη μέρα στον υπολογιστή. Το χειρότερο από όλα είναι όταν σχολιάζει κάτω από φωτογραφίες. Πολύ μεγάλο δεν είναι αυτό το τσιγάρο. Γεια, έλα σπίτι γρήγορα. Κούκλος είσαι, αγόρι μου, κούκλος. Άγγελο μου εσύ, τζουτζούκο μου. Κι είσαι εσύ τώρα σε φάση. Οκ, θα τη σβήσω το Facebook, θα την καταστρέψω, θα την κάνω ρεζίλι παντού. Θα γίνω χειρότερο σε ποιότητα τη. Τζουτζούκο, έλα, τα κεφτεδάκια είναι έτοιμα. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο και αγαπημένο μου σημείο. Στα σχόλια που κάνουν οι γονείς, παύλα οικογενειακοί φίλοι μεταξύ τους. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να φαίνεται μόνο σε μένα περίεργο να βλέπω τους γονείς μου και οικογενειακούς φίλους να σχολιάζουν και να συνεννοούνται μέσω Facebook. Μα είναι λες και τους βλέπω να μιλάνε στην πραγματική ζωή. Αλλά το κάνουν μέσω Facebook και φαίνεται φουλ αστείο. Καλή χρονιά, αγάπη, ειρήνη και ευτυχία σε όλους. Πάντα δυνατή. Τέλεια η φωτογραφία σου, Δήμητρα. Έχεις βγει πολύ ωραία εδώ. Ένα. Ωχ, Παναγιώτη, μου σχολίασε ο Δημήτρης της κυρίας Πινελόπης. Αχ, να σε καλά, Δημήτρη. Και εσύ, πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Να τους δώσεις πολλά φιλιά σε όλους. Πολλά φιλιά, να τους μπουχτίσεις τα φιλιά να τους δώσεις. Καλή δύναμη. Καλό ρίσκο και καλό ταξίδι, Χριστόφορε. Πάντα τέτοια. Καλή δύναμη. Anyway, guys, αυτό ήταν το βίντεο και για σήμερα. Τώρα τσέκαρε τι πρέπει να κάνεις εσύ. Θα το βάλεις στον τοίχο σου. Θα το βάλεις στον τοίχο των φίλων σου. Και κυρίως θα το βάλεις στον τοίχο της μάνας σου. Το τελευταίο ακούστηκε λίγο παράξενο. Θα το δουν όλες οι μανάδες στο βίντεο. Τελείωσε. Θα καταφέρουμε να τις ρίξουμε. Ένα like θα βοηθούσε επίσης, άμα σου άρεσε το βίντεο. Και ένα subscribe, παύλα εγγραφή στο κανάλι για να βλέπεις πρώτα σε καινούργια βίντεο που θα ανεβαίνουν. Και κλασικές εξαιρνιές τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Adios.